Λοιπόν, έχουμε και λέμε προφητείες εις ευήν το ανάγνωσμα. Αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου αλλά και της Κύπρου. Φωνάζει και δίνεται η Τουρκία, αλλά θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική άσκηση Κύπρου και Ισραήλ. Διαβάζουμε στις ειδήσεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη στρατιωτική άσκηση Αγαπή Νορή 2022 στην Κύπρο. Δυνάμεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνικής Φρουράς ασκούνται από κοινού μέχρι και την Πέμπτη. Και το σχολείο μας. Η παγκοσμιοποίηση δεν έχει ανάγκη από περιφερειακούς τσαμπουκάδες τύπου Τουρκίας. Οι Εβραίοι διαχειρίζονται την παγκόσμια οικονομία και οι Τούρκοι θα κάτσουν στα αυγά τους. Η παροιμία λέει, ο Μέρμιγκας πριν ψοφίσει βγάζει φτερά. Το ίδιο και οι Τούρκοι. Ζητούν αποστρατικοποίηση των νησιών μας στο Αιγαίο, αλλά μάλλον θα φύγουν από την Κύπρο οι Τούρκοι στρατιώτες και μάλιστα σύντομα. Υπάρχουν οι προφητείες συγχρόνων Αγίων. Υπάρχει και η οπτική των συμφερόντων των Ισραηλινών και των Αμερικανών. Το μέλλον της Τουρκίας είναι η Τουρκοκουρδία. Οι Κούρδοι γεννούν πολλά παιδιά και σε λίγα χρόνια θα είναι μισή κάτοικη της Τουρκίας. Γι' αυτό δεν τους αφήνουν οι μεγάλες δυνάμεις και καλώς να κάνουν δικό τους κράτος μέσα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν παίζει το παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης. Λέει να μην μαλώνουν Τούρκοι και Κούρδοι, αφού και οι δύο λαοί είναι μουσουλμάνοι. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μόνο για εμάς. Είναι και για τους Τούρκους και τους Κούρδους. Άντε και στην πόλη και στην Αγία Σοφιά.